Έχεις από το σχήμα. Το λόγο μάλλον έχει ο Νίκος Πυρουνάκης από το σχήμα της Προκάτ. Να πάρω το λόγο της Άνοιξε το. Άνοιξε το. Να πάρω το ρόλο της Σάχαρης πρώτης τοποθέτησης. Πρώτα απ' όλα αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο συντονισμός των συλλογικότητων που έχει αρχίσει και λειτουργεί και φαίνεται από τη σημερινή κουβέντα το πόσο πολύ μας έλειψε το προηγούμενο διάστημα. Οι επεξεργασίες οι οποίες κατατέθηκαν σήμερα και οι τέσσερις είναι εξαιρετικά χρήσιμες και θα βοηθήσουν την προσπάθεια δεκάδων ας πούμε σχημάτων που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και στην Αττική να δώσουν τη μάχη ας πούμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει άμεσα από σήμερα κιόλας να προγραμματίζονται, να συνεχίσει ο συντονισμός αυτός να διευρυνθεί, να μπορέσει ας πούμε να είναι παραγωγικός όπως και η σημερινή κουβέντα. Ένα στοιχείο το οποίο θέλω να βάλω εγώ και δεν κατατέθηκε ας πούμε από τις κουβέντες είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ιστορικά ποτέ δεν ήταν ούτε τοπική ούτε αυτοδιοίκηση. Έτσι, και αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί υπάρχει ας πούμε και μια αφήγηση που λέει ότι ας πούμε παλιά υπήρχε μια καλή τοπική αυτοδιοίκηση, ήρθε ο Καλλικράτης, ήρθε ας πούμε ο αναγκαλισμός σε μεγαλύτερο βαθμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον ας πούμε τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτό είναι σημαντικό όσον αφορά τη μεθοδολογία της σκέψης μας, να λέμε ας πούμε ότι πάντα η τοπική αυτοδιοίκηση και στο επίπεδο του Δήμου ας πούμε ήταν υλοποίηση κεντρικών και κρατικών σχεδιασμών και από τη στιγμή ας πούμε και που η Ελλάδα ήταν στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Πάντα υλοποιούνται τις κυρίαρχες κατευθύνσεις, τις κυρίαρχες πολιτικές λογικές, αναπαράγοντας και την εξουσία του κεφαλαίου στο τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι σημαντικό και φυσικά αυτή η γραμμή, η οποία υπήρχε ας πούμε, στη σκέψη μας και στη μεθοδολογία μας, αυτή τη στιγμή με τον Καλλικράτη και με όλα αυτά που περιγράφηκαν πριν, έρχεται και παίρνει την ακραία της μορφή, ας πούμε. Αυτό για να δούμε ότι, σαν μεθοδολογία, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί έχετε να απαντήσει, ας πούμε, τόσο όσο αφορά μια αφήγηση που λέει για την καλή διαχείριση του Δήμου, έτσι, δηλαδή, που βάζει το ενδεχόμενο, ας πούμε, ο κόσμος του κινήματος να έχει σαν προμετωπίδα του να πάρει τη διοίκηση των Δήμων, να πάρει, ας πούμε, να κάνει τους κόκκινους Δήμους ή να μπορέσει να μην έχει τη σπατάλη ή να μην έχει, ας πούμε, τη διαχείριση την κακιά, αλλά να έρθουν εμείς ας πούμε οι κομμουνιστές ή οι αριστεροί και να μπορέσουμε να βάλουμε την τίμια διαχείριση, την καλή διαχείριση προς όλους τους λαούς κτλ. Περιγράφηκε αναλυτικά ότι αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή και ιστορικά λέω εγώ, αλλά ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο. Άρα δεν μπορεί να μπαίνει μια λογική διαχείριση των πραγμάτων, αλλά ανατροφής μέσα από τις διαδικασίες του κινήματος. Αυτό έρχεται να απαντήσει και στα καθήκοντα τα οποία πρέπει να βάζουμε στις γειτονιές μας. Πώς θα παλέψει, παραδείγματος χάρη, ένα θέμα όπως είναι οι πληστηριασμοί. Θα μπει ο Δήμος μπροστά ή θα μπουν μαζικές διαδικασίες βάσει του κινήματος. Πώς θα απαντήσεις το τι θα γίνει το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Θα πας με μια λογική κοινή δράση των τριών δημάρχων για το να βάλουν μια μελέτη μπροστά επιστημονική ή να μπορέσεις ας πούμε, να δημιουργήσεις σε κάθε γειτονιά μαζικές διαδικασίες λαϊκής βάσης που θα αντισταθούν σε όλα τα σχέδια της ελληνικού ΑΕ της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕ. Άρα το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι και υπόθηκε ας πούμε κατά τους ομιλητές ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα κομμάτια ας πούμε του τοπικού. Παντού όπου και να βάλεις έχεις ας πούμε να αναμετρηθείς με τις διεκτήβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχεις να αναμετρηθείς με το ΤΑΙΠΕΔ, έχεις να αναμετρηθείς με το χρέος και δεν μπορεί ας πούμε ένας αριστερός ριζοσπαστικός λόγος να μην ας πούμε βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την αντιαίτητη τοποθέτηση. Είναι στρουθοκαμιλισμός στην καλύτερη του περιπτώση. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε καθαροί. Δηλαδή η ριζοσπαστική αριστερή ή αντικαπιταλιστική τοποθέτηση σήμερα προϋποθέτει κατά τη γνώμη μου την αντιαίτητη τοποθέτηση, ξεκάθαρα και συγκεκριμένα. Τη στιγμή ας πούμε που όλα τα μέτωπα είτε αφορούν την υγεία που περιγράφηκε πριν, είτε αφορούν την παιδεία, είτε αφορούν τους ελεύθερους χώρους, όλα τα θέματα και όλα τα μέτωπα με τα οποία ασχολείται ένας αγωνιστής, ας πούμε ένα τοπικό σχήμα στη γειτονιά του στο τοπικό, από πίσω έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το χρέος και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αναλύθηκαν.
Τρίτο στοιχείο. Για την αλληλεγγύη. Σύντροφοι και συντρόφοι, πρέπει να είμαστε πάλι και σε αυτό καθαροί. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πεδίο της καπιταλιστικής κρίσης καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων και υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι ότι αλλάζουν οι όροι αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Υποβαθμίζεται πάρα πολύ όλο το κομμάτι του κοινωνικού κράτους, γιατί λέει το κεφάλαιο πια ότι ας καταστραφεί και λίγο παραγωγική δύναμη. Ας πεθάνει και λίγος κόσμος, να το πω απλά. Έτσι, έχουμε πολλούς ανέργους. Το λέω χοντρά, να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό το πράγμα. Ότι ισοπεδώνεται. Έτσι, η κατάσταση στα νοσοκομεία έγινε μια εκδήλωση πολύ ωραία συνεασμένη για την υγεία που είδα τα βίντεο. Έβλεπα τα βίντεο, ας πούμε, και μη γυρίζει ψυχή μου. 40% λέει κάποιο χρηματοδότηση στη λειτουργία των νοσοκομείων. 5.000 τα κενά ήταν στους γιατρούς πριν την κρίση. Λέγανε, ας πούμε, για 7 ώρες τα επίγοντα αναμονή. Πράγματα που δείχνει ακριβώς μια ισοπαίδωση των δομών υγείας. Περιγράφηκε, ας πούμε, πολλές φορές αυτό το πράγμα. Και σε αυτό να ξέρουμε ότι συντεταγμένα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομούνται δομές αλληλεγγύης, δομές κοινωνικών ιατρίων, δομές, ας πούμε, κοινωνικών παντοπολίων. Και αυτά δεν τα κάνουν αριστεροί δημάρχοι. Αυτά τα κάνει ο Κόκορης στην Γλυφάδα, παίρνοντας χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ. Τα κάνει ο Σεμιλιούπολη, ο Παλασόπουλος, ο οποίος, ας πούμε, παίρνει και αυτός χρηματοδοτήσεις. Και αυτό είναι το πλέγμα υπηρεσιών. Έρχεται, ας πούμε, να απαντήσει ακριβώς όπως το περιέγραψε ο Κωνσταντίνος, στην οπισθοχώρηση της βασικής, ας πούμε, διαδικασίας των δομών υγείας, παιδείας κτλ. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είναι ένα νέο πεδίο κερδοφορίας όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιχειρηματικότητα και αλληλεγγύη βγάζουν και φράγκα, να το πω απλά. Από πόρους που παίρνουν από εμάς, μέσω των ΕΣΠΑ, πετυχαίνουν και διάλυση εργασιακών σχέσεων και κονομάνε. Δηλαδή, εντάξει, μην το αναλύσω περισσότερο, υπόθηκε και πριν. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Εμάς η λύση μας είναι μόνο στην πίστη ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει τα πράγματα με την οργάνωση του λαού και την πάλη του λαού. Και εδώ, για να μην αδικήσω, πολύ σημαντικές προσπάθειες. Εννοείται ότι όταν οι δομές αλληλεγγύης, μαθήματα, ιατρία κτλ. Βάζουν το ταξικό πρόσημο μπροστά, αλλάζουν συνειδήσεις, απαντούν, ας πούμε, σε προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα και κερδίζουν κόσμο στη μάχη, ας πούμε, συνολικής εναντίον σε όλη αυτή την πολιτική, είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πάρα πολύ σημαντικά. Λέω όμως ότι το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δομές, λαϊκές συνελεύσεις, επιτροπές κατοίκων, εργατικές λέσκες, μέσα στα σωματεία να νοηματοδοτήσουμε τη λειτουργία των σωματείων, ώστε να μπορέσουν πραγματικά να προασπίζουν πράγματα στον χώρο εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι παρήγορο, παραδείγματος χάρη, η κινητοποίηση που έγινε στον ΟΑΕΔ, που άνθρωποι πεντάμινα έχουν φτιάξει σωματεία οργανώσει βάση και διεκδικούν, ενώ είναι υποτίθεται μόνο για 5 μήνες στη δουλειά και κερδίζουν πράγματα. Αυτός είναι ο δρόμος για μας. Ο δρόμος είναι ο συντονισμός των συντονισμών όλου του αγωνιζόμενου κόσμου, ώστε να δώσουμε τις απαντήσεις που απαιτούν καιροί.